Θα ακολουθήσει η ομιλία από τη Β' Ελμέ 12 νήσου. Και ο εργάτης μπορεί χωρίς αφεντικά και τα σχολεία μπορούν χωρίς χορηγούς και τα νοσοκομεία μπορούν χωρίς προμηθευτές. Εργαζόμενοι, ψηλά το κεφάλι. Ας δοκιμάσουν τη δύναμή μας. Τότε θα πονέσει πραγματικά η καρδούλα τους. Τότε θα καταλάβουν ότι ο πλούτος που παράγουν οι εργάτες, ο πλούτος που σήμερα τον τρώνε τα τροκτικά, που σήμερα τον τρώνε οι τράπεζες, θα πάει σε καλή μεριά. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές τους, μαζί με τους γονείς των μαθητών, μαζί με όλη την εργατική τάξη, δίνουν ένα μάθημα διαφορετικό αυτή τη φορά. Μάθημα αντίστασης, μάθημα ξεσηκωμού. Και αύριο πάλι θα οργανώνουμε τους επόμενους αγώνες. Ξέρουμε ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε γρήγορα με αυτούς. Ας ξέρουν όμως και αυτοί ότι δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα από εμάς. Οι επόμενοι αγώνες θα είναι πιο μαζικοί, θα είναι πιο αποτελεσματικοί. Χαιρετίζουμε τους εκπαιδευτικούς που σήμερα πήραν απόφαση να κλείσουν εντελώς τη σχολεία. Χαιρετίζουμε τα σχολεία που έχουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής. Καλούμε όμως και τους συναδέλφους μας που σήμερα δεν κάναν το βήμα να το κάνουν στις επόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις. Τη διαφορά τη μεγάλη θα την κάνει ο κόσμος που μέχρι σήμερα είχε δισταγμό να κατέβει στο δρόμο. Να ξεπεράσουμε τους δισταγμούς, να ξεπεράσουμε την κινδυνολογία. Είμαστε πολλοί, είμαστε δυνατοί. Όρμωση δουλειά και όχι ανεργία, η κρίση να πληρώσει, η πλουτοκρατία. Θα ακολουθήσει κεντρική ομιλία από την πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Απεργοί εργάτες, γυναίκες και άντρες, νέοι και νέες. Χαιρετίζουμε όλους όσους στέκονται σήμερα δίπλα μας, μαζί μας, σε αυτή την κινητοποίηση και φροντοφωνάζουμε. Όχι άλλες θυσίες για την πλουτοκρατία. Εμείς είμαστε το αίμα. Εμείς είμαστε η φωτιά. Εμείς παράγουμε όλο τον πλούτο και τον καρπώνονται οι εκμεταλλευτές μας. Καλούμε επίσης όλους τους εργάτες, ακόμα και αυτούς που μέχρι και σήμερα δεν έχουν κάνει το βήμα να απεργήσουν, αυτούς που φοβούνται να απεργήσουν, μη χάσουν έστω και ένα ελάχιστο από το πατωμένο μισθό τους. Καλούμε αυτούς που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει το βήμα να μπουν στον αγώνα για το δίκαιο της τάξης μας, να σηκώσουν το κεφάλι. Η υποταγή και εξαθλίωση, η αγώνας και επιβίωση. Τα νέα εγκληματικά μέτρα κατά εργαζομένων και συνταξιούχων, η νέα ληστεία συντάξεων, οι επώδυνες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις ρίχνουν την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα σε μια βαρβαρότητα χωρίς τέλος. Η πολύχρονη επίθεση που εξελίσσεται με πρωτόγνωρη σκληρότητα, τουλάχιστον για τα μεταπολιτευτικά χρόνια, και κορυφώνεται αυτές τις μέρες μαρτυρά ότι το καπιταλιστικό σύστημα σαπίζει και μέσα σε αυτή την πορεία σαπίσματός του γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο, ακόμα πιο βάρβαρο. Αφήνει πίσω του νεκρούς. Το διαβατήριο για την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Μονοπωλίων είναι ποτισμένο με το αίμα των εργαζομένων. Οι ανατροπές, συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν έχουν μόνο οικονομικό κόστος για το λαό μας. Είναι επιδιώξεις που έρχονται από το παρελθόν και αποβλέπουν και σε συνθήκες πέραν της κρίσης. Γι' αυτό και ο νέος αντεργατικός και αντιλαϊκός παροξυσμός δεν περιορίζεται σε μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, αλλά δίνει τη χαριστική βολή σε ό,τι έχει απομείνει από την κοινωνική ασφάλιση. Μετατρέπει τους εργάτες σε δούλους, καταργεί και τα ελάχιστα ψήγματα των μίζερων κοινωνικών παροχών, με την κατάργηση δεκάδων προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων. Φίλες και φίλοι, η επιβίωση του συστήματος απαιτεί κάτι πιο σημαντικό. Την ολοκληρωτική καθυπόταξη της εργατικής τάξης στα συμφέροντα του κεφαλαίου. Την υποδούλωση ενός ολόκληρου λαού στις επιδιώξεις των κεφαλαίων.
των μονοπωλίων, το σκλάβωμα του εργάτη, την ολοκληρωτική εγκατάλειψη των γερόντων, την καταδίκη της νέας γενιάς σε μια ζωή κόλαση. Να γιατί μπροστά σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες που παραπέμπουν σε ένα σύγχρονο μεσαίωνα, στον οποίο για τους εργαζόμενους δεν αναγνωρίζει το παραμικρό δικαίωμα, σε μια πραγματικότητα όπου ο εργάτης βία μετατρέπεται σε σύγχρονο δούλο, ο αγρότης σε κολίγο, ο μικρέμπορος και ο μάστορας σε είδη προς εξαφάνιση, μέσα σε συνθήκες ενός ολοκληρωτικού ταξικού πολέμου που θέτουν επιτεκτικά το ζήτημα της ίδιας της επιβίωσης του λαού μας, δεν χωρούν μεσοβέζικες απαντήσεις, ούτε μισόλογα. Απαιτείται λαϊκή ταξική αφύπνιση και ευθύνη, ταξικό σθένος και απόφαση για δράση. Μια αφύπνιση που δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε μια συνειδητή συστράτευση στον αντιμονοπωλιακό αγώνα για να αποτραπεί ο βαρβαρισμός του λαού μας. Δεν αρκούν σήμερα κάποιοι αγώνες για να εμποδίσουμε το Α ή το Β. Δεν φτάνει μια απεργία για να διασώσουμε κάτι από τις συντάξεις και τους μισθούς. Είναι σίγουρο ότι αυτό το κάτι θα επιδιώξουν να το πάρουν αύριο. Τώρα απαιτείται λαϊκή οργάνωση και πάλι που θα αμφισβητεί τα θεμέλια του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Θα απαιτεί ριζικές ανατροπές στην οικονομία και στην εξουσία. Θα διεκδικεί έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση. Να σταματήσουμε εδώ να κάνουμε εκπτώσεις στις απαιτήσεις μας. Να σταματήσουμε να κάνουμε εκπτώσεις στην αξιοπρέπειά μας. Η σημερινή γενική απεργία μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Με βασική επιδίωξη τώρα να παρεμποδίσουμε τα μέτρα, την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, να συμβάλλει στην κλιμάκωση, αν οι εργατοϋπάλληλοι, οι φτωχοί αγρότες, οι μικρομεσαίοι, που στενάζουν κάτω από την πότα των μονοπωλίων, οι άνεργοι και οι γυναίκες, με την μαζική συμμετοχή τους, με παλαϊκή ορμή, ορθώσουν το ανάστημά τους, εναντιωθούν όχι μόνο στα μέτρα, αλλά και στο ίδιο το τέρας που τα γεννά, μέχρι να το στείλουν στο θάνατο. Η ζωή δεν είναι φέτα να αγοράσεις ένα κιλό. Η ζωή είναι κόλαση για όποιον είναι στο μεροκάματο και γίνεται όλο και χειρότερη όσο φτάνει προς το τέρμα της. Η σύνταξη στα 67 δεν είναι απλά μια διετία παραπάνω. Αφορά μόνο όσους κατορθώσουν να μαζέψουν τα ένσημα. Και αυτό ήταν καθαρό. Θυμηθείτε τις απεργίες για τον νόμο ΡΕΠΑ. Ήταν ακόμα χειρότερα καθαρό από τον καιρό της Λευκής Βίβλου για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση. Ήταν δηλαδή καθαρό όχι μόνο σε όσους σήμερα προωθούν αυτό το μέτρο και σε πολλούς άλλους, αλλά σε άλλους που παριστάνουν σήμερα την αντιπολίτευση, αλλά έχουν υπερψηφίσει στον καιρό της αυτή τη στρατηγική. Η αύξηση του ελάχιστου αριθμού ενσύμων από 4.500 σε 6 για την κατοχήρωση του δικαιώματος στη σύνταξη και μάλιστα στα κατώτερα όρια, η θεσμοθέτηση αυτού του μέτρου θα οδηγήσει στην καλύτερη περίπτωση σε συνταξιούχους με συντάξεις κάτω από 500 ευρώ. Ενώ ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργαζομένων, όπως οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι εργαζόμενοι γενικότερα στον τουρισμό, δεν θα μπορούν ούτε καν να θεμελιώσουν το δικαίωμα. Οι ανατροπές που ετοιμάζονται στις εργασιακές σχέσεις σηματοδοτούν νέα ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου. Είναι τραγικό για την τάξη μας αυτά να προέλθουν από τον στημένο διάλογο που θα προστρέξουν οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕΕ. Κάποιες από αυτές τις ανατροπές συνεψίζονται στα εξής. Ενίσχυση της ευελιξίας. Παραπέρα μείωση της απόλυσης, της αποζημίωσης λόγω απόλυσης. Αύξηση του μεγίστου αριθμού ημερών εργασίας σε 6 ημέρες αναβδομάδα. Ορισμό της ελάχιστης ημερησίας ανάπαυσης σε 11 ώρες. Αποσύνδεση των ώρων εργασίας των εργαζομένων από τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης. Άρση των περιορισμών σχετικά με τον ελάχιστο ή μέγιστο χρόνο ανάμεσα στις πρωινές και τις απογευματινές βάρδιες. Η άγρια φορολογία σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων μετριέται. Δείχνει με νούμερα την ταξικότητά της. Η επιπλέον άμεση και έμεση φόρη που έχουν επιβληθεί τα τελευταία 8 χρόνια ανέρχονται στα 74,7 δις ευρώ.
Στο στόχαστρο του κεφαλαίου και της τρικοματικής συγκυβέρνησης και της Τρόικας μπαίνουν τα πάσης είδους φύσεως επιδόματα και παροχές του ΟΑΕΔ. Το πρώτο μαχαίρι δέχτηκε το επίδομα ανεργίας που έπεσε στο εξευτελιστικό ποσό των 360 ευρώ από 460 που μας πετάγανε μέχρι πέρσι. Προς κατάργηση οδεύει το εποχιακό επίδομα σε μια σειρά από κλάδους. Βεβαίως, οι παροχές και τα επιδόματα του ΟΑΕΔ ήταν και είναι ούτως ή άλλως πολύ πίσω από τις ανάγκες. Όμως αντί να ενισχύονται και να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα προστασίας και ανακούφισης των εργατικών λαϊκών οικογενειών, συρρυκνώνονται. Συρρυκνώνονται επειδή η συγκυβέρνηση και η Τρόικα είναι αποφασισμένες να κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί για την ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Ακόμα και αν είναι να εγκαταλείψουν την εργατική οικογένεια εντελώς απροστάτευτη. Η απότομη φτωχοποίηση του πληθυσμού του νησιού μας είναι πρώτον πυλών. Πώς θα ζήσουν οι χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι χωρίς τα ψίχουλα του επιδόματος? Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι και σήμερα, Σεπτέμβρη μήνα, είναι απλήρωτοι στις μεγάλες καλογιαλισμένες ξενοδοχειακές μονάδες? Πώς θα φάνε τα παιδιά τους? Πώς θα ζεσταθούν? Όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα πλέγμα μέτρων και ανατροπών που σε συνδυασμό με όλες τις μορφές ευελιξίας που ήδη έχουν νομοθετήσει, οδηγούν σε ένα μοντέλο εργασίας με εργάτες δούλους που θα είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή στην επιχείρηση. Μια εργατική τάξη που όχι απλά θα δουλεύει για να ζει, αλλά θα υπάρχει στη ζωή έχοντας ως ύψιστη αποστολή και προορισμό να υπηρετεί τις επιχειρήσεις. Μια εργατική τάξη που θα πληρώνεται με τον ελάχιστο μισθό, που θα εξασφαλίζει για το μεγάλο κεφάλαιο συνθήκες ανταγωνισμού με χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, ακόμα και η Τουρκία. Κανένα κόμμα από αυτά που πλασάρεται ως σωτήρας ή εθνοσωτήρας του λαού δεν πρόκειται να δώσει το χέρι στο λαό για να τον σηκώσει. Δεν το κάνει η τρικομματική κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ Δημάρ, πόσο μάλλον η φασιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής, που ντύνεται τώρα το μανδύα της αλληλεγγύης. Τρέχουν τα σάλια της για να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της στους μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλοξενοδόχους, των οποίων τις αυλές επισκέπτεται για να τους παραδώσει φθηνότερα ελληνικά εργατικά χέρια, όπως και η ίδια διαφημίζει. Το ίδιο σάπιο σύστημα υπηρετούν και προστατεύουν που στη δεκαετία του 50 και του 60 έδιωχνε τους Έλληνες εργάτες και τους έστελνε στα σκλαβοπάζαρα της Γερμανίας, της Αμερικής, της Αυστραλίας. Αυτό που σήμερα διώχνει πάλι τους Έλληνες εργάτες στα ακόμα πιο σύγχρονα σκλαβοπάζαρα των ίδιων χωρών. Τέρμα πια τις αυταπάτες! Είμαι το κεφαλαίο, είμαι τους εργάτες! Τέρμα πια τις αυταπάτες! Είμαι το κεφαλαίο, είμαι τους εργάτες! Έχουμε υποχρέωση σαν κίνημα να σταθούμε με τους εργάτες, να προστατέψουμε τους νέους που φεύγουν από τη χώρα μας. Έχουμε όμως και υποχρέωση να προστατεύσουμε τους μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας και που ξεριζώθηκαν από τις χώρες τους για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Να κάνουμε πράξη το σύνθημα «Εργάτες όλου του κόσμου ενωθείτε». Μόνο ο λαός μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά του, κανένας άλλος βαφτισμένος σωτήρας. Και η σκληρή μάχη θα δοθεί στους τόπους δουλειάς, όπως δόθηκε και σήμερα τα ξημερώματα έξω από τα ξενοδοχεία. Εκεί που δένεται τα τσάλι, εκεί που φαίνεται και λέγεται η αλήθεια, εκεί που οι συνταγές διαχείρισης εξευτελίζονται. Ξέρουμε και καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα ήρθαν για να μείνουν. Δεν αφορούν το χρέος, αλλά την εξασφάλιση του κέρδους. Γι' αυτό και είναι κούφιες οι παρόλες για κατάργηση των μνημονίων και συγχρόνως να ζητάς δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κοροϊδεύεις δηλαδή το λαό ότι μπορείς να παίρνεις δάνεια αλλά όχι μέτρα. Δεν μπορείς να μιλάς για ελάμφρυνση των εργαζομένων αλλά να επιμένεις στην παραμονή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξαπολύει τα ίδια μέτρα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με ή χωρίς μνημόνια. Σαν το νέο άνεμο που θα έφερναν οι σοσιαλδημοκράτες στη Γαλλία ο Ολάν, στην Ισπανία ο Ραχώη και στην Ιταλία ο Μόντι. Η αστική τάξη έχει γνώση για το μέγεθος της σφαγής που επιχειρεί.
και τρέμει το φιλοκάρδι της, γιατί γνωρίζει πως το άλμα είναι μεγάλο, ότι τα μέτρα αφαιρούν κατακτήσεις σκληρών αγώνων και άρα αναμένουν φίελες. Για την εργατική τάξη είναι η ώρα να κάνει το βήμα. Η ανάγκη να δυναμώσει ο αγωνιστικός και αντιμονοπωλιακός συντονισμός όλων των λαϊκών στρωμάτων φανερώνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερος. Απειλείται η ίδια η επιβίωση όλων και περισσότερων λαϊκών οικογενειών. Το εισόδημα συρρυκνώνεται αμύωτα. Υγεία και πρόνοια ιδιωτικοποιούνται, ενώ το κόστος της εκπαίδευσης γίνεται ασήκωτο για τα λαϊκά νοικοκυριά. Τα χαράτσια και η φοροεπιδρομή οθούν τις λαϊκές οικογένειες στα όρια της φτώχειας και σε αρκετές περιπτώσεις κάτω από αυτά. Η σημερινή γενική απεργία δίνει μια βροντερή απάντηση απέναντι στον καταστροφικό τυφώνα που έχει πλέξει την εργατική τάξη, την εργατική οικογένεια, τα λαϊκά νοικοκυριά και στο νέο που έρχεται. Να δυναμώσει την οργάνωση της εργατικής τάξης, της τάξης μας, την ταξική μας ενότητα, την κοινή δράση με τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, ενάντια στο κοινό τους αντίπαλο, να δυναμώσει τη λαϊκή συμμαχία ενάντια στα μονοπόλια. Ακριβώς επειδή τα προβλήματα αφορούν το σύνολο της ζωής μας, είναι ζήτημα επιτακτικό η ενίσχυση της δράσης που θα αποκαλύπτει τις αιτίες που γεννούν τα λαϊκά βάσανα, θα συμβάλλει στον απεγκλωβισμό λαϊκών στρωμάτων από αυταπάτες και εκβιασμούς, θα συσπυρώνει δυνάμεις ενάντια σε όσους θυσιάζουν τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό της ανταγωνιστικότητας, δίνοντας πνοή και προοπτική συνολικά στο λαϊκό κίνημα. Χρειάζεται λοιπόν, συναδεύσες και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, επίμονα, δημιουργικά, συστηματικά, ολόπλευρα να αναπτύξουν τα συνδικάτα δράσης που θα βοηθούν, θα συσπυρώνουν στην αγωνιστική συσπήρωση και δράση των εργαζομένων, να μετατραπούν οι τόποι δουλειάς σε χώρους αντιπαράθεσης και ανοιχτής θαρετής αναμέτρησης με τους εκβιασμούς και τις αυταπάτες που καλλιεργεί η μεγαλοδοργοσία. Κανένας δεν μένει αναπηρέαστος από την αντιλαϊκή θύελα. Ακόμη και όσοι δουλεύουν σε επιχειρήσεις που δεν έχουν γίνει μειώσεις μισθών, βιώνουν τις συνέπειες της ακρίβειας, της εμπορευματοποίησης, των υγείας, πρόνοιας, παιδείας, τα χαράτσια και τα υπόλοιπα. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι καλούνται να πάρουν απόφαση για αγώνα, βγάζοντας συμπεράσματα από το σύνολο της ζωής τους. Όσοι διάφοροι κοιτάζουν αν θα χάσει ο διπλανός τους ή οι ίδιοι και δεν βλέπουν ότι όλοι τους χάνουν καθημερινά, τόσο οι καπιταλιστές μένουν στο απειρόβλητο. Και αυτό γυρνά μπούμεραγκ στην εργατική τάξη. Ταξική συσπήρωση λοιπόν. Τώρα λαϊκή συμμαχία. Η πολιτική και η εξουσία των μονοπωλίων και όσοι την υπηρετούν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο είναι ο αντίπαλος. Εκεί όλα τα βέλη. Είναι θέμα επιβίωσης. Σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, αλλά και το μόνο ελπιδοφόρο, καλεί το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Καμία καθυστέρηση, καμία ανοχή, κανένας φόβος. Αγώνας μέχρι την τελική νίκη. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, όλοι εμείς οι απεργοί που συγκεντρωθήκαμε σήμερα, 26 Σεπτέμβρη, στην Πλατεία Ελευθερίας, για την 24ωρη απεργία, δηλώνουμε την απόφασή μας. Να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τον ταξικό μας αγώνα ως την τελική νίκη. Όσες θυσίες και να κάνουμε εμείς, δεν γλιτώνουμε από τα δεινά της οικονομικής κρίσης που απλώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο σκύβουμε το κεφάλι και αποδεχόμαστε τα μέτρα, τόσο θα μας ποδοπατούν. Τα μέτρα αυτά δεν είναι τα τελευταία, όπως ψεύτικα ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Οι πολιτικές αυτές και τα μέτρα που τις συνοδεύουν δεν έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του λαού της χώρας, με τα χρέη και τα ελλείμματα. Δεν σώνουν κανένα λαό από τα χειρότερα. Έχουν στόχο αποκλειστικά και μόνο την ανάκαμψη των κερδών των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.
υλοποιούν την πάγια απέτησή τους και το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολλές δεκαετίες για την απελευθέρωση της αγοράς για φτηνό και υπάκου εργατικό δυναμικό, χωρίς τα στοιχειώδη δικαιώματα, για να στηρίζουν την κερδοφορία τους και μόνο. Γι' αυτό και δεν αρκούνται μόνο στη φορολογία, στη μείωση μισθών και συντάξεων, στην αύξηση των τιμών, στα καταναλωτικά αγαθά, στις άγριες περικοπές των δαπανών σε υγεία, παιδεία, πρόνοια, σε κάθε κοινωνική παροχή. Είναι μέτρα που είναι αναγκαία μόνο για το κεφάλαιο, όχι για τους εργαζόμενους. Απορρέουν από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει την πολιτική της με βάση τις ανάγκες των μονοπωλίων. Γι' αυτό και είναι ίδια και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, την Ισπανία, τις άλλες καπιταλιστικές χώρες. Ακόμη και σε όσες χώρες είναι έξω από την Ευρωζώνη και δεν έχουν κρίση. Δεν ανεχόμαστε εμείς που παράγουμε όλο τον πλούτο να οδηγούμαστε στην εξαθλίωση για να σωθούν τα κέρδη των καπιταλιστών, να καταστρέφονται ή να λαιλατούνται πλουτοπαραγωγικές πηγές, να ληστεύεται ο πλούτος που παράγει η εργατική τάξη της χώρας μας, ο λαός μας, και να γίνονται καταθέσεις στις ελβετικές τράπεζες. Γι' αυτό δεν αναγνωρίζουμε κανένα χρέος. Δεν μπαζαρεύουμε τρόπους αποπληρωμής του. Δεν ζητάμε καλύτερα μνημόνια. Δεν υπάρχουν τέτοια. Απαιτούμε την κατάργηση των δανειακών συμβάσεων και των μνημονίων, την έξοδο της χώρας μας από τη λιγοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαγραφή του χρέους. Μας χρωστάνε, συνάδελφοι, δεν τους χρωστάμε δεκάρα. Αγωνιζόμαστε για μια ανάπτυξη που κριτήριό της δεν θα είναι το κέρδος, αλλά οι ανάγκες μας για δουλειά, μόνιμη και σταθερή για όλους, με αξιοπρεπείς μισθούς, συντάξεις, ανάπαυση, δωρεάν μόρφωση για τα παιδιά μας, εξασφαλισμένη δωρεάν φροντίδα υγείας για τις οικογένειές μας, ξεκούραση και ασφάλεια για το μέλλον, ανάπτυξη και παραγωγή προς όφελος του λαού και όχι των μονοπωλιακών ομήλων. Καταγγέλουμε και διαχωρίζουμε τις θέσεις μας και τις ευθύνες μας απέναντι στις συνδικαλιστικές ηγεσίες, τις πλειοψηφίες της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Αγωνιζόμαστε για συνδικάτα γερά, μαζικά, που θα έχουν εμπιστοσύνη οι εργαζόμενοι, δεμένα με τους τόπους δουλειάς, με δράση για όλα τα προβλήματα των εργαζομένων. Με αυτές τις θέσεις, με αυτή την κατεύθυνση και τους στόχους, επιδιώκουμε την ταξική συσπήρωση και την ενιαία δράση όλων των εργαζόμενων σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρα δουλειάς. Με αυτή την κατεύθυνση, με αυτούς τους στόχους, οικοδομούμε την κοινωνική συμμαχία και την κοινή δράση με τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα. Όχι άλλες θυσίες για την πλουτοκρατία, διέξοδος και πολιτική για το λαό και όχι για τα μονοπόλια. Σωματεία τακτικά και όχι κυβερνητικά. Σωματεία τακτικά και όχι κυβερνητικά. Θα ακολουθήσει πορεία προς το κέντρο της πόλης.